Μια τεράστια ποδοσφαιρική φυσιογνωμία από την Θεσσαλονίκη, εδώ στην Αθήνα, στο ΤΕΙΚ Βοντό, στο συνέδριο της ΙΔΕΑΔ, ο κύριος Γιώργος Λυσαρίδης, το οποίο θεωρούμε και τιμή μας, που μιλάει στην κάμερα του Πάμε Μπάλα, να μας πει τα δικά του συμπεράσματα για αυτή την συνεδρίαση σήμερα που έλαβε χώρα και ακούστηκαν πολλά και διάφορα. Κύριε Λυσαρίδη. Παρακολούθησαν πολύ ενδιαφέρον τις εργασίες της ημερίδας. Είναι η τρίτη φορά που παρακολουθώ αντίστοιχη πρωτοβουλία του Ινστιτούτου, του ΙΔΕΑΔ. Σίγουρα αποκομίζει κανείς πολλά ενδιαφέροντα, πολλές προσεγγίσεις και ειδικότερα οι προσεγγίσεις που έγιναν από καθηγητές της νομικής και έγκριτους νομικούς είναι προσεγγίσεις που εμείς που βιώνουμε το ποδόσφαιρο ή το βιώσαμε ως άνθρωποι του ποδοσφαίρου είτε ως αθλητές είτε ως διοικητικοί παράγοντες δεν είχαμε ιδιαίτερη πρόσβαση σε μια τέτοιου είδους νομική προσέγγιση. Φώτισαν λοιπόν και για μένα πολλές από τις πλευρές του σύγχρονου ποδοσφαίρου για τις οποίες ομολογώ ότι δεν είχα πλήρη άποψη. Οι απόψεις των εγκρίτων νομικών φώτισαν και αυτές τις πλευρές. Κατά τούτο ήταν για μένα προσωπικά πάρα πολύ χρήσιμο που παρακολούθησα τις εργασίες της σημερινής ημερίδας του ΙΔΕΑΔ. Ο τίτλος της ημερίδας ήταν «Πολιτική και ποδόσφαιρο», «Πολιτική, νόμος και ποδόσφαιρο». Η προσωπική μου άποψη για τη σχέση πολιτικής και ποδοσφαίρου είναι ότι η σχέση αυτή πριν γίνει σχέση διαπλοκής με την αθώα της εκδοχή ως σχέση πολιτείας, πολιτικής και ποδοσφαίρου ήταν μια σχέση θεσμικά απαραίτητη. Γιατί από τη μια η πολιτεία με την πολιτική και τους πολιτικούς, με τις εκφράσεις της πολιτείας, με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, με τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, δεν μπορεί να είναι αμέτωχη ή αδιάφορη σε όσα συμβαίνουν σε ένα τόσο μαζικό χώρο όπως ο χώρος.